Και πριν πάμε στο νούμερο 4, σας υποσχεθήκαμε, σήμερα έχουμε δύο μουσικές εκπλήξεις. Η μία είναι στο τέλος της εκπομπής, όπως κάθε μέρα. Και είναι βέβαια η φωτεινή η Δάρα, η τεράστια αυτή η φωνή. Και ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου, ο μεγάλος αυτός συνθέτης. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα τους έχουμε σήμερα εδώ. Αλλά σήμερα υπάρχει και κάτι άλλο μουσικό. Και το λέω αυτό γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ στο ράδιο Αρβίλα. Το Ο Σουλτάν. Ο Σουλτάν, έτσι μεταξύ μας. Το συζητάμε συνέχεια και ο κόσμος φαίνεται να το έχει υιοθετήσει. Πολύ λογικό, άλλωστε είναι τόσο ουσιαστικό και χρήσιμο για την κοινωνία. Όλα ξεκίνησαν βέβαια από την Πετρούλα στη συνάντηση που είχε με τον πιο ψηλό άνθρωπο του κόσμου. Ο Σουλτάν. Πετρούλα είναι. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Και βέβαια αυτό το πράγμα συγκίνησε, πήρε διαστάσεις εδώ στην εκπομπή. Και σήμερα η μουσική μας έκπληξη είναι, κυρίες και κύριοι, ένας καλλιτέχνης ανερχόμενος, λαϊκός καλλιτέχνης. Ο οποίος δεν έχει όμως δυστυχώς αναγνωριστεί καθόλου. Ακόμα και δεν θέλει να πηγαίνει σε αυτά τα X Factor. Όχι, όχι, είναι πιο χαμηλού προφίλ. Ναι, Θανάσης ονομάζεται, δεν κάνω λάθος. Θανάσης. Είναι ο Θανάσης. Σας παρουσιάζουμε ένα χειροκρότημα για τον Θανάση, να τον υποδεχτούμε. Είσαι Θανάση. Καλησπέρα τα παιδιά. Καλησπέρα. Θανάση, αν θες, έλα όρθιος, μην κάτσεις, αλλά να πούμε δύο κουβέντες. Εμφανίζεσαι κάπου αυτόν τον καιρό? Ναι, αυτή την εποχή είμαι στο τέτοιο, στην παλιά Εθνική Οδό, έξω από τα Γρεβενά, στα Τρία Παλούκια. Στα Τρία, να πάμε να κάτσουμε. Ναι, όχι, είναι πολύ καλό το... Είναι το μόνο μαγαζί που δεν κλείνει τραπέζι και κλείνει παλούκι, ε! Είναι το επιτυχημένο, ρε. Άμα είσαι επιτυχημένο, είσαι καταπληκτικό. Τα επιτυχημένα εδώ τα έχει, τα επιτυχημένα. Πού να βρουν έναν. Μάλιστα. Και σας ευαισθητοποίησε το Ο Σουλτάν που έχει αναδειχθεί εδώ από το Ράιντερ Βίλα? Πλάκα με κάνετε, κύριε Κανάκη, μόλις το Μαχαλάπα θα με πλάκα. Μόλις είδαμε 4 μέτρα άνθρωπο να έρθει να βρει μια γυναίκα. Σπαράξαμε, γιατί εμείς ψηφίζουμε και Παπαθεμελή, ξέρετε. Δηλαδή καταλαβαίνουμε το τσεκουντό, το ψηλό κατά. Πού να τον βρούμε να τον βολέψουμε? Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δαχταρίζει λίγο η ψυχή μας που σκεφτόμαστε ότι μπορεί να μας πάρει την Πετρούλα. Αλλά από την άλλη μεριά και να το δεις κι αλλιώς, ελληνοτουρκική φιλία, ρε γάμο το. Θα λέει το μισό καιρό στην Τουρκία, το μισό στην Ελλάδα. Μια εδώ, μια εκεί θα περνάμε καλά όλοι. Γουστάρουμε, κατάλαβες, θέλω να πω. Καλά, ο συγκεκριμένος βέβαια, αν είναι εξαπλωμένος, μπορεί να περνάει το μισό καιρό στην Τουρκία και το μισό στην Ελλάδα. Εγώ επάνω στον απαλό. Πολύ ωραίο τρένε. Οι χρειάδες αυτές. Επάνω στον απαλό του βάλουμε και ένα ναρκοπίδιο. Κύριε Θανάση, να σας ρωτήσω κάτι για να σοβαρευτούμε λίγο και να σοβαρευτούμε αυτές τις χρειάδες. Πώς σας ήρθε η ιδέα και η έμπνευση να μπείτε στη διαδικασία και να γράψετε ένα τραγούδι το οποίο ονομάζεται Ο Σουλτάν, γιατί αυτή είναι ουσιαστικά η εκπλήξη? Ονταλγκάς. Ονταλγκάς του Ο Σουλτάν. Άγγιξε την ψυχή σας. Έχεις ακούσει, άμα ρωτήσεις τον παππού, είναι 120 χρονών. Άμα το ρωτήσεις πόσο καιρό έχεις να πηδήξεις, το δεν το λέει τόσο καλά σαν την Πετρούλα. Το καταλαβαίνω. Μας άγγιξε. Σας άγγιξε. Τρελαδίκαμε. Σας τύχησε. Όχι, δεν μας τύχησε, φτηνά το κάνω. Ενώ συναισθηματικά. Όχι αν σας τύχησε η παραγωγή του κομματιού. Ναι, δεν ξέρω. Συναισθηματικά. Πολύ, πολύ, πολύ. Ακόμα δόσεις πληρώνουμε. Συναισθηματικά και συναισθηματικές δόσεις. Έχουν ξεφύγει οι τραπεζές. Μην γελάς. Συναισθηματικό δάνειο. Τι να κάνουμε. Τέτοιον ταλκά να έχει το κορίτσι να μην βοηθήσουμε. Το Σουλτάν. Και καθίσαμε κάτω και γράψαμε ένα τραγούδι. Ταλκάδο που λένε. Ταλκάδο τέλος. Μάλιστα. Εμείς... Απολαύσουμε τώρα, γιατί καταρχήν, κυρίες και κύριοι, πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη γιατί δεν γνωρίζει ακόμα καλά τους στίχους του τραγουδιού Θανάση. Γιατί είναι πρόσφατο και θα παρακαλέσουμε τον συνεργάτη, τον Νίκο, χρόνια πολλά και για παραπροχθές. Με το AutoQ, εδώ βλέπετε το υπερσύγχρονο μηχάνημα AutoQ που έχουμε. Μόνο η εκπομπή μας το διαθέτει. Τελευταία λέξη του AutoQ. Για να βοηθήσει τον καλλιτέχνη. Χαζομάρα, αφού είχαμε τον κιουκιούσι, να το βάζαμε το ίδιο. Και στο ξεκίνημα, αν θέλετε, μπορείτε να το πείτε, γιατί από ό,τι μας είπατε, στο ξεκίνημα έχει κάποιες κραυγές. Ναι, έχει κάτι. Εσώψυχα. Ναι, έχει κάτι. Τα οποία βγαίνουν μόνο τη στιγμή που ηχογραφεί ο καλλιτέχνη. Ναι. Είμαι τη σχολή τηλεάστη. Ναι. Οπότε, αν θέλετε, αυτό θα σας έλεγα, μπορείτε να το παρουσιάσετε ένα playback τύπου τηλεάστη. Θα το τουπλάρω. Ναι, τουπλάρετε. Θα το τουπλάρω. Τουπλάρετε το. Αν έχει την καλοσύνη να ξεκινήσουμε με τη μουσική. Πάρτε, πάρτε να κοιτάξετε. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε. Τη μουσική να ακούσω. Ας τα ακούσουμε λοιπόν. Το παιδιά, η παζεμά
θα φτιάξει πόρβα. Πετρούλα να βρεθεί με κι άλλοι να μη κοιτά. Μα όλοι να ακούνε το Σουλτάν. Πετρούλα μου, πετρούλα μου, όποια μάνα μας. Θα πες χοροπηθώντας με γρετό σουλάν. Ω σουλτάν. Ω, 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 σουλτάν. Μπράβο, Θανάση. Όπως είπε και ο Σάκης ο Ρουβάς, σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Έτσι, παγκόσμια μετάδοση. Το Σουλτάν. Το Σουλτάν από το Θανάση. Τώρα που ζεστάθηκα να πω τι και τι υπερμάχος στρατηγό που το έχω. Κάτσε, Θανάση, πρόκειται. Εν τω μεταξύ, ήταν πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι έτσι όπως κύλησε η παρουσία σε αυτό το τραγούδι. Ήταν και το πρώτο τραγούδι καραόκι ζωντανά στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί βλέπαμε και τους στίχους. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Πολύ χαρήκαμε, θάψατε σαν την Βατίδου. Μπράβο. Μπράβο την παρέα. Να ευχαριστήσουμε το φίλο μας τον Θωμά Σωτηρίου που επιμελήθηκε τις μουσικές. Βεβαίως. Θα θέλεις να, από ό,τι βλέπω, κάθισες μαζί μας. Τον άρεσε. Ωραίο. Επειδή εδώ κάθεται ο Γιάννης ο Σερβετάς συνήθως, θα ήθελες να ευχαριστούμε πολύ για το τραγούδι. Τι αυτό ήτανε. Ναι, είστε καλά. Θανάση. Δεν κρίνει το Γιάννη, να καθίσω και όλοι πιτά. Όχι, Θανάση. Πήγε τώρα και πες το Γιάννη να πω ότι μπορεί να ξανάρθει. Μάλιστα, εντάξει, κατάλαβα. Πάντα το ακροατήριο να δώσω μια φιλιά. Όπως είχαμε. Εντάξει, αγόρι μου. Άντα, αγόρι. Και σε CD. Ευχαριστώ. Μπράβο, ένα χειροκρότημα. Μπράβο, το Θανάση. Μπράβο, το Θανάση.